Άλλη μία Τρίτη λοιπόν, λίγο μετά τις 8, είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα κοντά μας έχουμε για πρώτη φορά κοντά μας μέλος της Δημοτικής Αρχής. Ναι. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος είναι μαζί μας ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που τη δέχτηκες. Καλώς ήρθες, ναι, ευχαριστούμε που τη δέχτηκες. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους. Και πάμε λοιπόν να μάθει, πριν αρχίσουμε τα βαριά, να μάθει λίγο ο κόσμος ποιος είναι ο Κώστας. Να μάθουμε πού πήγε σχολείο, τι σπουδές ακολούθησες, τι δουλειά κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, τέλειωσα το 6ο Λύκειο Νέα Σμύρνη. Μετά σπούδασα στο Παιδαγωγή και Αθλητισμό. Έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Δίκηση Αθλητισμού στην Αγγλία. Γύρισα, ξεκίνησα μια επιχείρηση που είχε να κάνει με περιπέτεια του τμήμα αναψυχή μαζί με δύο πολύ καλούς συνεργάτες και συνεταίρους. Συνέχισα μετά να διαβάζω γιατί κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάζεις και να δουλεύεις ταυτόχρονα, σε κρατάει σε εγρήγορση. Οπότε έκανα πτυχίο στην ΑΣΟΕ πάνω στις διαπραγματεύσεις. Και επειδή μ' άρεσε πολύ, ξεκίνησα να κάνω εντακτορικό πάνω στο αθλητικό δίκαιο. Οπότε είμαι σε αυτή τη φάση των σπουδών τώρα, είμαι ακόμα φοιτητής. Μ' αρέσει πολύ. Και όλοι φοιτητές είμαστε, έτσι. Και εγώ είμαι ακόμα φοιτητής. Κάνω διδάσκω κιόλας σαν βοηθός στο ΤΕΦΑ, στην ειδικότητα της διοίκησης αθλητισμού. Ταυτόχρονα είμαι ακαδημαϊκός υπεύθυνος στα προγράμματα διοίκησης αθλητισμού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Και φυσικά τρέχω με τις οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουμε, που ασχολούνται στο κομμάτι του τουρισμού κυρίως. Λίγα πράγματα. Θα έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Αλλά γεμίζω. Νομίζω γενικώς ότι πρέπει να είμαστε σε μία κίνηση. Καθόμαστε, δεν λέει. Παρ' όλα αυτά, ανακατεύτηκες μετά. Ναι. Ο λόγος που ανακατεύτηκα είναι ότι όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι η κοινωνία σου έχει ελλείμματα όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, τις αξίες ή τον τρόπο που και μεταξύ μας συμπεριφερόμαστε ένας τον άλλον, νομίζω ότι τότε είναι αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος για να πεις ότι θα δώσω κι άλλο από το χρόνο που μπορεί να μην έχω, κι άλλο από την ενέργεια που μπορεί να μην μου περισσεύει, και άλλα από τα χρήματα, γιατί θέλει και χρήματα για να συμμετέχει σε αυτό. Εντάξει. Καμιά φορά είναι και ευτυχώς γιατί είναι και ένα φίλτρο. Εντάξει, σχετικά είναι αυτά βέβαια. Καλό θα ήταν να είναι ελεύθερο για όλους. Οπότε θέλει. Είναι τώρα η στιγμή, για μένα τουλάχιστον, που πρέπει περισσότεροι άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτό και περισσότεροι νέοι άνθρωποι να μπουν σε αυτό. Καλώς ή κακώς, υπάρχει μια κακή προδιάθεση για την πολιτική, για τους πολιτικούς. Εγώ πάντα έλεγα από την αρχή, πάση να σκέφτομαι έτσι λίγο πολιτικά για μένα και για την πόλη μου, για τη χώρα κτλ. Ότι η πολιτική είναι κακή γιατί είναι κακή η πολιτική με όμικρον γιώτα. Αυτοί που εκπροσωπούν την πολιτική και που εκφράζουν την πολιτική. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αλλάξει και το αλλάζουν μόνο οι άνθρωποι. Οπότε, όπως και να είναι οι συνθήκες, πρέπει εμείς που έχουμε εμπλοκή και μας ενδιαφέρουν τα κοινά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Βέβαια, αν μου επιτρέψεις να επεκταθώ λίγο σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι ανάγκη κάποιος να είναι υποψήφιος και να είναι ενεργός. Εγώ πιστεύω πολύ στον ενεργό πολίτη. Ο ενεργός πολίτης είναι αυτός που ενδιαφέρεται για την πόλη του, για τη γειτονιά του, για τη χώρα του, που διαβάζει, μελετάει, ξέρει τι γίνεται, κάνει πράγματα, ασχολείται με τον εθελοντισμό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι ενεργός. Και μας λείπει, όσο εμείς μένουμε ανενεργοί απέναντι στην κοινωνία μας και στην πόλη μας, τόσο τα πράγματα θα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Ξέρεις τι λέμε. Εμείς λέμε κάντο πράξη. Αυτή είναι η απάντηση για όλα. Η αλήθεια είναι ότι με τσίγκλησες λίγο τώρα με αυτό που είπες στην αρχή, όταν ξεκίνησες την απάντησή σου. Είπες ότι είδες ότι υπάρχει ανάγκη, ότι υπάρχει κάποιο κενό. Παρόλα αυτά, όμως, έχεις ενσωματωθεί στη διοίκηση. Δηλαδή, διοίκησε από πριν, πολλά χρόνια δεν είναι. Ήταν η καινούργια, ας πούμε, στη Δημοτική Αρχή. Ποια είναι η ερώτηση? Μου φαίνεται, μου κάνει λίγο αντιφατικό. Όχι, κοίταξε να δεις. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε συνέβαινε πριν είναι όλα λάθος.
Σίγουρα ο καθένας που έρχεται σε θέση διοίκησης θα κάνει κάποια πράγματα, θα φέρει κάποια θετικά αποτελέσματα, θα έχει φθορά, θα κάνει λάθη. Οπότε εγώ είδα τις προηγούμενες εκλογές που αποφάσισα να εμπλακώ ότι αυτή η παράταξη, η δημοτική παράταξη, η δημοτική κίνηση ήταν πιο κοντά στα δικά μου δεδομένα απόψη, αντίληψη και προσέγγιση. Οπότε έτσι αποφάσισα να είμαι υποψήφιος με αυτή την παράταξη. Σίγουρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Εντάξει. Εγώ πιστεύω πάντα ότι ο καθένας προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θέλω να είμαι πιο ρομαντικός δηλαδή, και να σκέφτομαι έτσι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το κάνω. Οπότε θέλω και εύχομαι να το κάνουν και οι υπόλοιποι έτσι. Από εκεί και πέρα πάντα υπάρχει καλύτερο. Απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και ανοιχτός να δεχθείς τα λάθη σου, να δεχθείς πιθανή ανεπάρκεια, να δεχθείς να ακούσεις τον κόσμο, να ακούσεις υπόλοιπες παρατάξεις, να ακούσεις τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τους καλέσεις για να τους ακούσεις. Είμαι υπέρ της ανοιχτής διαδικασίας γενικώς. Είμαι υπέρ των ανοιχτών διαδικασιών. Δηλαδή, τα προβλήματα στην πόλη μας δεν έχουν χρώμα, κόμμα, παράταξη. Είναι κοινά. Και εγώ σέβομαι οποιονδήποτε άνθρωπο είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει πάρει έστω και ένα ψήφο από ένα συμπολίτη μου. Αυτή πρέπει να είναι. Δεν θα έπρεπε να είναι χρωματισμένο. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, ναι, τι είπα εγώ. Δεν είναι. Γιατί νομίζω ότι δυστυχώς. Για μένα δεν είναι. Για μένα δεν έχουν. Πάμε λοιπόν, θα σε πάω ένα βήμα πίσω. Πριν το 2019. Και ναι. Πολιτικοποιήσεις κάποιον άλλο τρόπο στις δημοτικές εκλογές. Η τελευταία μου εμπλοκή με τα κοινά σταμάτησε το 2009. Στην τοπική οργάνωση ΤΟΚ, μέχρι το 2009, αν θυμάμαι μετά, γιατί πέρασε και πολλά χρόνια. Και μετά αποφάσισα ότι αυτός ο τρόπος και αυτό το μοντέλο ενασχόλησης με την πολιτική εμένα δεν μου άρεσε. Και έφυγα. Θα σου το δώσω κιόλας. Ναι. Δεν είμαι, πρόσεχε να δεις, είμαι υπέρ του να ασχολείσαι, τα κόμματα και οι παρατάξεις, και απαντάω και στην ερώτηση που μου έκανε πριν ο Χρόνης, είναι ένα όχημα για να μπεις στο πολιτικό σύστημα και να δώσεις τις δικές σου ιδέες και τις δικές σου προτάσεις. Εγώ και πέρα είμαι υπέρ της κινητικότητας. Είμαι κατά του οπαδικού κομματισμού, δηλαδή δεν είμαστε οπαδοί στα κόμματα. Ναι. Τα κόμματα κάποιες φορές μπορεί να μας εκφράζουν, κάποιες άλλες φορές μπορεί να μας εκφράζουν. Εμείς δεν πρέπει να μένουμε κολλημένοι. Όπως και να έχει, η ζωή προχωράει, όλα εξελίσσονται γύρω μας, οπότε και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Πάμε λίγο πιο βαριά. Στα δικά μας. Πάμε λίγο πιο στα δικά μας, να τρυφήσουμε λίγο. Την περασμένη χρονιά, λοιπόν, διετέλεσες αντιδήμαρχος επιχειρηματικότητας. Αλλά πριν περάσουμε στα όσα έκανες από αυτό το πόστο, θέλουμε να μας πεις πώς και δεν ανανεώθηκε αυτή η θητεία. Καθώς έχουμε δει οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι, εντάξει, αυτή τη τετραετία που διανύουμε, συνεχώς ανανεώνουν και ανανεώνουν στα ίδια και στα ίδια πόστα. Οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον. Είναι αρκετοί. Ναι. Αρκετοί. Οικονομικών, καθαριότητας, πρασίνου. Δεν αλλάξει καθόλου. Κοίταξε, αυτή την απάντηση δεν μπορώ να τη δώσω εγώ. Θα πρέπει να τη δώσει ο κύριος Δήμαρχος. Σίγουρα έχει τα κριτήρια του και του τρόπου με τον οποίο παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Εγώ υποστηρίζω ότι η απόφαση έχει να κάνει με το αν θα έχω εγώ μια θέση ή όχι. Ήμουνα και τυχερός και τον ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι αντιδήμαρχος και προσπάθησα να κάνω πράγματα. Δεν έκανα αρκετά πράγματα και δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτά που έφερα. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι αυτή η δημαρχία δεν χαίρει της προσοχής που θα έπρεπε από τη δημοτική αρχή. Έτσι κι αλλιώς, και δεν μιλάω για αυτή τη δημοτική αρχή, μιλάω για όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν φτάσει. Ωστόσο, το ότι βάζεις κάποιον άνθρωπο αντιδήμαρχο σε αυτό το κομμάτι, του δίνει ένα boost και ένα κύρος και μία παραπάνω, έτσι, ας πούμε, δυναμική. Αλλά πρέπει αυτό το κομμάτι του Δήμου να στελεχωθεί και υπηρεσιακά. Εγώ ήμουν ένας αντιδήμαρχος που δεν είχα κανένα υπηρεσιακό στέλεχος μαζί μου, δίπλα μου. Αυτό δηλαδή δεν βοηθάει στο να γίνουν πράγματα ή να γίνουν τα πράγματα εγκαίρως και παραπάνω. Εμείς, μόλις είχαμε την αντιδημαρχία, απορρίσαμε λίγο.
με τι ακριβώς θα κάνει, γιατί είναι τόσο εξειδικευμένη αυτή. Θέλουμε να μας πεις κιόλας γιατί καταργήθηκε. Εντάξει, όπως γνωρίζεις, υπάρχουν κάποιες αντιδημαρχίες που καταργούνται. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές οι δημοτικές αρχές στη χώρα μας, την εποχή που ζούμε, καλός ή κακός, εγώ θεωρώ κακός, θεωρούν ότι κάποιες δημαρχίες είναι ψηλό στάνταρ και πρέπει να είναι. Καλός είναι κάποιος μάλλον ένα δύο. Γιατί έχουν να κάνουν με την καθημερινή ευημερία της πόλης. Καθαριότητα, ας πούμε, είναι για μένα πολύ σημαντικό. Η αντιδημαρχία των τεχνικών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική. Έτσι κι άλλες. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες άλλες που υπάρχουν, βγαίνουν, καταργούνται, ανάλογα αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο αυτή τη θέση καμιά φορά ή θέλουμε να το κάνουμε κάτι άλλο. Θα έπρεπε να κοιτάξουμε λίγο το Δήμο σε μια πιο αναπτυξιακή προσέγγιση. Δηλαδή, για μένα, βέβαια και είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι δημαρχίες που ανέφερα πριν, θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι δεδομένο να έχουμε μια καθαρή πόλη. Ότι είναι δεδομένο να έχουμε δρόμους, πεζοδρόμια, ότι είναι δεδομένο να φροντίζουμε το κομμάτι της γεωπονικής και να κοιτάξουμε πώς θα πάμε παραπέρα, δηλαδή πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη δεκαετία. Δυστυχώς δεν είναι δεδομένο. Δεν έχουμε αυτό. Και δεν είναι δεδομένο και δεν θα δώσω ευθύνες μόνο πολιτικές και δεν μιλάω μόνο για την παρούσα δημοτική αρχή, γιατί τα αποτελέσματα και αυτά που ζούμε έχουν προϊστορία. Ούτε στις προηγούμενες μόνο. Δίνω σε όλους. Και σε μένα πρώτα απ' όλα. Βάζω τον εαυτό μου πρώτο σε αυτό. Είναι και θέμα υπηρεσιακό, είναι και γραφειοκρατικό. Πολλές φορές ο κόσμος κατηγορεί το Δήμο και χωρίς να γνωρίζει αν είναι η αρμοδιότητα του Δήμου. Απλά ο Δήμος είναι, εντωμεταξύ, ο Δήμος είναι αυτός που βρίσκεις πρώτος. Ο αντιδήμαρχος είναι αυτός που βρίσκεις πιο εύκολα για να τον γκρινιάξεις, να του φωνάξεις, να του πεις τα παράπονά σου. Αλλά όταν έρχονται οι ερωτήσεις των δημοτικών εκλογών. Δεν πας να ψηφίσεις δημοτικές εκλογές, να διαβάσεις τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, ποιος είναι, τι έχει κάνει. Ψηφίζεις για τα κόμματα και βρίσκεις το Δήμο. Το νομίζω είναι η ιδίωμα του Έλληνα, δεν είναι. Φυσικά και συνδέονται, αλλά... και το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έγινε και σχετική μορφή περίπου, κάτι παλιό κτλ. Είναι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο παλιό. Ναι. Είναι ελαχίστον. Ναι, και το λέω με την χρονική έννοια του όρου, όχι ναι. Με κάποια άλλη παρεξήγηση. Αλλά ο κόσμος αυτός που είναι εκλεγμένος. Θα βάζω κι άλλη. Ο κόσμος που είναι εκλεγμένος εκλέγεται, τον ψηφίζει. Τον ψηφίζουν οι πολίτες της Νέας Σμύρνης. Δεν μπαίνουν εκεί από μόνοι τους. Εντάξει, αν λοιπόν κάποιος άλλος δεν πείσει τους πολίτες της Νέας Σμύρνης για μια άλλη πρόταση. Θα συνεχίσουμε να έχουμε τη δημοτική αρχή που έχουμε με τα καλά της και τα κακά της. Θέλω να δούμε, να μας δείξεις την ατζέντα του, τι έκανες ναι. Ως αντιδήμαρχος επιχειρηματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι παίρνοντας την αντιδημαρχία, έψαξα να δω τι έχουμε. Αν υπάρχει κάποιο πορτφόλιο. Δεν βρήκες κάτι έτοιμο. Δεν βρήκα κάτι έτοιμο. Ένα κενό φάκελο. Βρήκα κάτι συμβάσεις μόνο, τις οποίες τις διέκοψα, δεν τις ανανέωσα, για να είμαι ειλικρινή. Τις οποίες δεν πίστευα ότι προσφέρουμε κάτι στην πόλη μας. Δεν είδα εγώ τουλάχιστον κάποιο αποτέλεσμα. Ρώτησα κιόλας, δεν το έκανα εγώ. Οπότε έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν. Εντάξει. Εγώ γενικώς είμαι υπέρ της εξωστρέφειας και των συνεργασιών. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι ποιους φορείς θα μπορούσα να έχω συνεργασία. Επικοινώνησα με διάφορους φορείς και ακαδημαϊκού τύπου και επιμελητήρια κτλ. Κάναμε κάποια μνημόνια συνεργασίας, όπως είναι με το Δημοτικό Επιμελητήριο. Ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Ήρθα πρώτα, τους πρώτους που συνάντησα ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Σμύρνης. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για επιχειρηματικότητα, είναι το πρώτο ακριβώς. Και μάλιστα τους ανέφερα εκεί ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εστίασης στην πόλη, το οποίο δεν έχει μια κοινή εκπροσώπηση. Και καλό ή κακός, είναι καλό να υπάρχει κάποιος σύλλογος να εκπροσωπεί κοινά συμφέροντα. Γιατί μπορείς να πεις, θα έρθει ο εκπρόσωπος αυτού του λόγου, να μιλήσει με τον Δήμαρχο, με τον Αντιδήμαρχο, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε κάθε μαγαζί ξεχωριστά. Δεν είναι σωστό. Και τώρα νομίζω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος έχει αλλάξει και το καταστατικό του και θα βάλει μέσα και το κομμάτι της εστίας και πιστεύω ότι ομοιόμορφα θα κυλήσει πολύ ωραία όλο αυτό. Κάναμε σε συνεργασία με την Ευαγγελική Σχολή κάποια διαδικτυακά workshop σύνδεσης εργασίας και σχολείου.
εκπαίδευση και εργασία. Και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Αργύρη που ήταν υπεύθυνη την Ευαγγελική Σχολή για αυτή την εμπειρία. Βάλαμε υπό την αιγίδα μας τον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό του Involve κοινότητας νέους, για νέους. Έκανα διάφορες συναντήσεις και με την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Νάνου, μήπως φτιάξουμε κάτι εδώ, κάποιο hub με διαδημοτικό κτλ. Δεν προχώρησε κάτι, εντάξει, αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι όλα αυτά γίνανε με μηδέν κόστος. Για μένα είναι σημαντικό να κάνεις πράγματα που δεν κοστίζουν. Και φάνηκε ότι με μηδέν κάναμε αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω αν είχαν αποτέλεσμα. Καμιά φορά τα αποτελέσματα δεν είναι και άμεσα. Αλλά τουλάχιστον αναδείξαμε μια πιο επιχειρηματικό προφίλ της πόλης. Και φυσικά είχαμε το μεγάλο έργο του Open Mall, το οποίο έπρεπε να διαχειριστούμε. Το οποίο αυτό το έχουμε πάρει από την προηγούμενη δημοτική, από την προηγούμενη θητεία, μάλλον, έχει έρθει στην πόλη μας και το οποίο είχε βαλτώσει. Δεν προχωρούσε, πάντων. Δεν είναι ακόμα βαλτωμένο. Κοίταξε, τώρα δεν είναι βαλτωμένο. Τώρα, όταν ανέλαβα εγώ τη θέση, είχε γίνει απλά η μελέτη, η οποία ήταν και λάθος. Αν δεν κάνω λάθος από... Η μελέτη ενώ του έργου, όχι τις γενικές και αυτά, έτσι. Δεν κάνω λάθος και από κάποιες πηγές, έτσι, δημοσιογραφικές, να πω. Βεβαίως. Ήταν πολύ κοντά στο να χάσουμε προθεσμίες. Όχι, έχουμε χάσει προθεσμίες, είμαστε εκπρόθεσμοι, παίρνουμε παρατάσεις. Όμως δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς αυτό, δεν το λέω για να δικαιολογηθώ. Νομίζω είμαστε στο ίδιο πρόγραμμα... Εμένα με ενοχλεί πολύ να είμαι ασυνεπής γενικώς. Με την Αγία Βαρβάρα είμαστε... Είναι παρόμοια προγράμματα, θα το πούμε. Έχουμε χάσει τις... προθεσμίες τις πρώτες και τις δεύτερες, παίρνουμε παρατάσεις γιατί δεν δουλεύαμε εγκαίρως. Εντάξει, δεν κατηγορώ κάποιον γι' αυτό, λέω απλά τι συμβαίνει. Εγώ γενικώς το πήρα ζεστά αυτό, θεώρησα ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει ή τέλος πάντων αφού έχουμε πάρει την έγκριση, ας πάρουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε από αυτό το έργο. Αυτό το έργο έχει μέσα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανάπλαση απαλαιολόγου μέχρι... Όλο παλαιολόγου, μύρου... Όχι, είναι το κομμάτι της Ομήρα από Παλαιολόγου μέχρι το στενό αυτό, μέχρι Βυζαντίου. Το οποίο θα κινηθεί στα πλαίσια της Ομήρου. Έχει μέσα την αγορά κάποιων ηλεκτρικών λεωφορείων. Θα κάνουν τον γύρο της αγοράς, θα περνάνε από τη Συγκρού. Εμείς έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία στην πόλη ή πολύ κοντά στην πόλη. Και αυτά έχουν πολύ κόσμο. Μπορούμε να τους φέρουμε στην πόλη μας, να ψωνίσουν, να φάνε, να πιούν. Το κάνουμε έτσι. Επίσης έχει μέσα κάποια έξυπνα συστήματα smart city τέλος πάντων που μπορεί να σου λέει για τις θέσεις και τις θέσεις. Το γελάμε κάπου. Εντάξει. Θα το συζητήσουμε σε λίγο. Θα σου δείξει το πόλι. Έχουμε έξυπνες τάσεις, τέτοια πράγματα. Και φυσικά έχουμε και μια εφαρμογή που θα προωθεί τις επιχειρήσεις κτλ. Η αλήθεια είναι ότι το έργο αυτό θα μπορούσε, πιστεύω, να έχει πολύ καλύτερο σχεδιασμό. Αλλά επειδή δεν θέλω να μιλάω πάνω σε πράγματα που γίνανε πριν να λάβω εγώ, μένω εκεί. Πάντως, οι υπηρεσίες δουλεύουν πάνω σε αυτό πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ζήτησα εγώ από τους στελέχτες της τεχνικής υπηρεσίας να μου εξηγήσουν πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί για μία μελέτη, όπως ήταν και αυτό το τεχνικό κομμάτι που σας είπα στην ΟΜΕΡ. Και κατάλαβα ότι πραγματικά θέλει πολύ χρόνο. Γιατί δεν είναι μόνο κομμάτι που κάνει η υπηρεσία του Δήμου. Πρέπει να το στείλεις σε 1.000 επιτροπές, να σου στείλουν πίσω διορθώσεις, να στείλεις τις διορθώσεις, μετά να το στείλεις διαχειριστική αρχή, να σου στείλει και αυτές τις διορθώσεις της και μετά αφού το πάρεις και το διορθώσεις και το συγκλουπώσεις όπως θέλουν όλοι οι υπόλοιποι φορείς, κάνεις την προκήρυξη του. Με θλίβει αυτή η γραφειοκρατία. Με θλίβει. Δυστυχώς και κάτι δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και εμείς αυτοί αντιμετωπίζουμε. Αυτό που αντιμετωπίζει κάποιος που θα πάει στο κισέ του Δήμου για να πάρει κάτι και θα αργήσει ή θα κάνει ή θα περιμένει κάτι από το δημόσιο γενικότερα, το ίδιο αντιμετωπίζουν και οι υπηρεσίες του δημοσίου μεταξύ του. Τραγικό, αλλά αυτό σημαίνει. Δηλαδή δεν βάζεις πουθενά τον πολιτικό χρόνο. Φυσικά και το βάζω. Και πρώτα το προεκλογικό χρόνο. Πρώτα φταίνει η πολιτική για όλα. Θέμε πρώτα εμείς. Δηλαδή δεν θέλουμε το έργο να κοπεί πριν το 23 η κορδέλα. Εγώ θα ήθελα να έχει κοπεί στην ώρα του. Δεν με νοιάζουν οι εκλογές εμένα. Θα ήθελα να έχει κοπεί στην ώρα του. Να ήμασταν σαν πόλη συνεπείς στο πρόγραμμα.
Τώρα εύχομαι να γίνει το έργο απλά. Οι κορδέλες είναι για τις φωτογραφίες. Μακάρι, μακάρι. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και με το Αρτάκι. Το Αρτάκι. Κάποια αντίστοιχη περίπτωση είναι που τρενάρει, θα φορτσάρουν κάποια στιγμή. Κοίταξε δηλαδή. Να δεις. Υπάρχει κάποια ανεπάρκεια, κάποιο έλλειμμα. Κάτι κάνουμε λάθος. Εντάξει. Σαν δήμο, σαν περιφέρεια, σαν δημόσιο, όταν έχεις να κάνεις με ιδιώτες εργολάβους, δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί ένας δημόσιος οργανισμός και με νομική υπηρεσία και με νομική υποστήριξη να πέσει σε τέτοιες παγίδες. Εμένα δεν μ' αρέσει να το πω. Δεν θέλω να το πω. Έχουμε πέσει δύο φορές. Πέφτουμε συνέχεια. Πέφτουμε συνέχεια. Ο λόγος μου δεν θέλει να βγάλει μια κακή πόλη, μια κακή διοίκηση. Εντάξει, συμβαίνει και σε άλλες πόλεις αυτό. Απλά εγώ κοιτάω το σπίτι μου. Εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι αύριο. Θες, πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Όλα αυτά τα project. Τώρα δεν συνεχίζει. Κάποια τρέχουν, επειδή δεν χρειάζεται ανθρώπινος παράγοντας. Κάποια άλλα τα τρέχω κι εγώ, ακόμα και τώρα. Κάποια δεν μπορούν να τρέξουν. Open mall τώρα, ποιος? Εγώ ασχολούμαι. Επειδή δεν υπάρχει κάποια θέση εντελώς αρμόδια στον τομέα. Όχι, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αντιδημαρχία για κάθε έργο. Έτσι. Εντάξει. Χρειάζεται κάποιος να το τρέχει. Ασχετά άμα. Τρέχει και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαβασιλείου και τον κύριο Σιμάκο, τον πρώην και νυν πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί ειδικά ο κύριος Σιμάκος, τον τελευταίο καιρό που έχουμε και πιο έντονη συνεργασία, γι' αυτό αναφέρω τον. Τρέχει γι' αυτό το έργο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δίνει πάρα πολλά πράγματα. Και το επαγγελματικό επιμελητήριο και τους συνεργάτες του επαγγελματικού επιμελητηρίου θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί βοηθάνε πάρα πολύ στο δικό τους κομμάτι. Πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί το έργο. Να ρωτήσω πότε. Θέλω να σου πω κάτι. Άγνωστε βουλέ του κυρίου. Ελπίζω το συντομότερο. Ελπίζω το συντομότερο. Άλλο θέμα που ακριβώς δεν ξέρουμε τι είναι. Το έχουμε δει από εκεί, έχουμε διαβάσει γι' αυτό, αλλά σε ποιο ειδικό νομίζω μας εξηγεί. Το ΣΒΑΚ, το οποίο έγινε και μια σχετική εκδήλωση στο Ιστορικό Μουσείο. Δεν είχε πολύ απήχηση. Δηλαδή δεν είχε καθόλου απήχηση. Ναι. Αυτό με στεναχωρεί πιο πολύ. Φταίμε και εμείς που δεν είχε απήχηση. Γιατί δεν το επικοινωνήσαμε αρκετά, δεν το επικοινωνήσαμε σωστά. Μου έχουν πει επιστημονικοί συνεργάτες που έχουμε για αυτό το έργο, ότι στο εξωτερικό, στην Αμερική και σε άλλες χώρες, το 1/3, 1/4 της συνολικής χρηματοδότησης για αυτά τα σχέδια πάει στην επικοινωνία. Γιατί είναι πρωτεύων και πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ο σχεδιασμός να γίνεται από τους πολίτες. Ο συλλογικός σχεδιασμός. Μαζεύονται πολίτες, εμπλεκόμενοι φορείς και να λένε παιδιά, αυτό είναι η κατάσταση κυκλοφοριακή στην πόλη μας, οπότε αυτά είναι τα προβλήματα που αναδεικνύονται. Δεν συμβαίνει εδώ αυτό. Ναι. Δεν σταματάς να με προκαλείς τώρα. Ναι, δηλαδή. Μα... θα μπορούσε το γραφείο τύπου του Δήμου, ας πούμε, να το επικοινωνήσει. Το έχει επικοινωνήσει. Δεν είναι αρκετό το γραφείο τύπου. Και θα έπρεπε να έχω μια εταιρεία που να κάνει social media και επικοινωνία του Δήμου. Και δεν το λέει αυτό τώρα, θα πει κανείς στα social media μας, ρε. Ήρθαν το βλέπεις που πατάμε στις λακκούβες. Κι όμως, όταν έχεις επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Όταν εγώ έχω ανοιχτή επικοινωνία, θα πάρω πίσω και feedback και αυτό που θα πρέπει να κάνω να το φιλτράρω και να το δουλέψω. Να κάνω την πόλη καλύτερη. Χρειαζόμαστε, ναι, χρειάζεται αυτό. Θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει κάποια πράγματα εκεί. Να το μάθουν όλοι. Κάνανε πολλή δουλειά τα στελέχη του Δήμου που ασχολούνται με το πράγμα. Να έρθει κόσμο. Δεν έρχονται. Καλέσαμε τους διευθυντές σχολείων, δεν έρχονται. Καλέσαμε τις παρατάξεις υπόλοιπες, δεν ήρθε κανείς. Καλέσαμε ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο, δεν ήρθανε. Ήρθε ο κύριος Χιάχος από τη Νέα Φιλαδέλφια, ο οποίος είναι μέσω εμπλεκόμενης φορείς, εκπρόσωπος των ΑΜΕΑ. Ήρθε ο άνθρωπος, κινείται με αμαξίδιο, είναι ο μόνος που ήρθε από τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Σμύρνη.
Και εμείς που μπαίνουμε στη Νέα Σμύρνη δεν ήρθαμε. Ποιος φταίει μετά. Είναι ωραίο το μένω πίσω και γκρινιάζω και κατηγορώ. Άμα είσαι μάγκας, έλα εδώ, πες τη γνώμη σου. Πάει όλη την ταλαιπωρία στη διαδικασία του να λες τη γνώμη σου και να προσπαθήσει να περάσει η γνώμη σου. Μετά πες αυτό που να πεις. Εδώ δεν είχαν δουλέψει και προσπαθήσει και φέτος και πέρσι να γίνει για Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γενικότερα στην πόλη. Ναι. Είχε κάνει συνεδρίαση τον Ιούλιο του 19, η μόνη συνεδρίαση που είχε γίνει ποτέ. Λοιπόν, άκου να δεις ποια είναι η άποψή μου. Πες να. Πιστεύω, πιστεύω πάντα ότι φταίνε δύο. Φταίμε και εμείς, αν δεν το οργανώνουμε ανοιχτά, σωστά, με διαφάνεια. Και φταίει ο κόσμος που έχει μεν την προδιάθεση που είπαμε, αλλά απ' την άλλη δεν κάνει και την προσπάθειά του. Πάμε να δούμε. Συμφωνώ σε αυτό που λες, το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο, όπως θέλω. Αλλά... Εγώ ρε παιδί μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Νιώθω μόνος καμιά φορά. Αλήθεια σου. Δηλαδή βλέπω φίλους μου, γράφουν οι φίλοι μου από κάτω καμιά φορά κανένα σχόλιο έτσι, να μου πω εντάξει τώρα. Ναι, αλλά τι να κάνω, να μην κάνουμε τίποτα. Από κάπου να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι. Όχι, πρέπει. Πρέπει. Απλά έχω την εντύπωση ότι σε όλα αυτά τα κομμάτια που συζητάμε, δυστυχώς μπλέκεται το πολιτικό παιχνίδι. Βέβαια. Όταν λέω κάνουμε λάθος, για εμάς τους πολιτικούς λέει και την δημοτική αρχή. Ναι. Και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σημαντικό όργανο. Είναι. Είναι. Και θα πρέπει να έχει και μια άλλη έτσι έγκλη, να το πω. Που δεν την έχει, την έχει χάσει εδώ και πολύ καιρό. Εντάξει, επειδή τα παρακολουθούμε στενά και εμείς απ' έξω, είναι κάτι υποκειμένο. δεν είναι μόνο αισθητική. Νομίζω το συγκεκριμένο είναι αντικειμενικό. Μιλάμε για ποιότητα και ουσία. Για επίσης εδώ. Θα το πούμε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν κάτι θέλανε πραγματικά να το διαφημίσουν, θα το κάναν. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια συναυλία, μια γιορτή, μια αυλίτσα με ένα κήπο και ένα λουλούδι ή ένας δρόμος, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν μια φοβερή απήχηση. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Και να μην έχει απήχηση αυτό που έχει να κάνει με τους δρόμους μας, με τα πεζοδρόμια μας. Ξέρεις. Ναι, έχεις πολύ δίκιο, συμφωνώ μαζί. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Μεταξύ μας, στη Δημοτική Αρχή, συμβαίνει ότι συμβαίνει και με τους πολίτες σε σχέση με τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, δεν περιμένει ο πολίτης να γίνει δουλειά υπηρεσιακά, αν έχει μια ανάγκη. Θα πάρει τηλέφωνο το φίλο του, τον Τάδε που είναι αντιδήμαρχος ή τον Τάδε που είναι εκεί και θα του πει έλα σε παρακαλώ εδώ να μου κάνεις αυτή τη δουλειά. Θα πάρει ο πολιτικός για να τον εξυπηρετήσει και δεν σου λέω με αγνά αισθήματα γιατί θέλει να βοηθήσει. Ναι. Δεν στο λέω διαφορετικά. Όχι πελατειακά. Όχι πελατειακά. Ναι, ναι. Θα πάρει την υπηρεσία του, πηγαίνετε εκεί στον κύριο Τάδε να του κάνουμε αυτή τη δουλειά γιατί με πήρε τηλέφωνο. Χαλάει τη σειρά τη υπηρεσία. Άμα αυτό γίνει 1, 2, 3, 10, πώς θα δουλέψει η υπηρεσία. Για μένα λοιπόν δεν πρέπει να δυναμώσουμε τις υπηρεσίες μας και να δουλεύουν να βρουν το ρυθμό τους. Αν εμείς χαλάμε το ρυθμό με τέτοια πράγματα, και δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Και τις δομές και τις δικλείδες και σωστά. Όλο το. Το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ μας. Δηλαδή, αν εγώ, για παράδειγμα, παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο στο γραφείο τύπου και τους λέω να ανεβάζουν πράγματα, θα ανεβάζουν πράγματα. Το γραφείο τύπου δεν λέει ποτέ όχι σε κανέναν. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Αν δεν τους πάρω. Μπορεί ο φόρτος εργασίας τους ή άλλα πράγματα στο μυαλό τους να μην ανεβάσουν αυτά ναι, που τους παίρνουν. Να μην δηλαδή δεν υπάρχει. Κοίταξε να δεις. Έχουμε ένα διοικητικό έλλειμμα μεταξύ μας στη Δημοτική Αρχή που είναι το εξής. Εγώ θέλω ρε παιδί μου να μου πούνε θα πάρεις αυτή τη θέση. Οι στόχοι λοιπόν που θα θέσουμε μαζί είναι 1, 2, 3, 4, 5. Και αυτή είναι η στόχη για τον ένα χρόνο και για τη διετία, για παράδειγμα. Οπότε εγώ θα πρέπει να πετύχω αυτούς τους στόχους, οι οποίοι θα είναι εφικτοί, έτσι κτλ. Αν εγώ δεν τους πετύχω, θα πάω μετά και θα αξιολογηθώ ανάλογα. Εδώ δεν έχουμε τη στοχοθεσία και το πρόγραμμα και το αυτό, αλλά καμιά φορά αμφιβάλλω κατά πόσο είναι πραγματικό και ρεαλιστικό. Ας δουλέψουμε λίγο σαν όπως δουλεύουν οι σύγχρονοι οργανισμοί. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Βοηθάει και τους και τα υπηρεσιακά στελέχη τα βοηθάει αυτά. Αλλιώς χάνεσαι. Έρχονται απλά, έχεις τα γραφεία που έχουν πάκους, χαρτιά. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει τάξη. Ό,τι προκύψει το κάνουν. Κάποια βγαίνουν.
Σκέψου πόσο πιο αποτελεσματικοί θα ήμασταν αν είχαμε μια καλύτερο σχεδιασμό. Πάντως είδαμε ότι έχει να κάνει με σένα, ότι είχες μια έτσι πασμό, θα το πω, και από την αντιπολίτευση σε σχέση με άλλα στελέχη που, εντάξει, τα βλέπουμε όλοι τι γίνεται, χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι. Αυτό οφείλεται σε τι πιστεύεις, ότι μπορεί εσύ να άσπασες κάποια γραμμή, ότι μπορεί εσύ να πήρες θέση τον Μπροκάτ. Δείξτε να δεις. Ή από σκοπούν κάπου άλλο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ούτε εγώ. Ελπίζω αυτή η ευγένεια που δέχομαι και είναι από μέρους μου και ο σεβασμός. Εγώ σεβόμαι όλα τα μέλη του Δημοτικού. Να είναι απλά γιατί συμφωνούν με την άποψή μου ή τους αρέσει η προσέγγιση. Βλέπουν ότι είμαι ειλικρινής και προσπαθώ να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω και σε αυτά που κάνω. Και όταν δεν κάνω κάτι, να το παραδέχομαι. Γενικώς πρέπει να είμαστε πιο ειλικρινείς. Εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, υπηρετούμε, είμαστε σε πολιτικές παρατάξεις. Προφανώς και τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Προφανώς και πρέπει να κρατάς κάποια κατεύθυνση σε αυτά που θες να κάνεις. Αλλά όλοι έχουμε τα όρια μας και τις κόκκινες γραμμές μας. Εγώ γενικώς κάποια θέματα δεν τα διαπραγματεύομαι. Για καμία θέση, για κανένα ρόλο, για καμία επανεκλογή, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω έρθει εδώ για αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, νομίζω είσαι από τους πολύ λίγους. Το λένε και το εννοούν αυτό. Εντάξει, το αν το εννοώ θα φανεί στην πράξη. Αυτό, ναι, αυτό. Θα φανεί στην πράξη. Εγώ πάντως, ναι, εγώ εμπλέχτηκα για τους λόγους που σας είπα στην αρχή. Με πλάκι για τους λόγους. Θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που έλεγα προεκλογικά. Έχουμε χάσει τη μεγάλη ουσία της πολιτικής. Λέμε πράγματα, την επόμενη μέρα των εκλογών, άντε να πετύχουμε κανένα φυλάδιο παλιό μας στο ψυγείο και να πούμε, α, τι λέγαμε τότε για να μας ψηφίσουν. Δηλαδή, είμαστε ασυνεπείς πάρα πολύ. Εγώ προσπαθώ να είμαι συνεπής σε αυτά. Δηλαδή, έχω το προεκλογικό μου φυλάδιο, κοιτάω κάθε μέρα και έλεγα, τι είχες πει, είσαι συνεπής σε αυτά που είχες πει. Προσπαθώ να είμαι συνεπής. Πολύ καλό να τα μαζέψουμε. Και να βάλουμε. Θα κάνουμε, ναι. Το δικό μου θα σου στείλω, αν θες με φωτογραφία σε λίγο. Θα το κάνουμε, ναι, σαν τεστ. Τι έχουμε καταφέρει. Ποιος το είπε να κάνεις. Νομίζω θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ ώρα ακόμα. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα. Πάμε λίγο ακόμα. Θα έχεις προλαβαίνει. Εντάξει, άμα αντέχεις και έχεις χρόνο, πάμε, ναι. Θα ήθελα να μου πεις τι δεν σ' αρέσει σήμερα. Δεν σ' αρέσει από τη διοίκηση που ασκείται, ας πούμε, στο Δήμο, το τι δεν κάνετε, τι θεωρείς ότι δεν γίνεται σωστά ή γίνεται λάθος, τι θα ήθελες εσύ, δηλαδή, πώς φαντάζεσαι εσύ, θα ήθελες κάτι να αλλάξεις, κάπου να επέμβεις, πες ότι είχες, ρε παιδί μου, την άνεση, τη δύναμη. Χωρίς γραφειοκρατία. Χωρίς γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα. Και αυτό είναι απαράδεκτο και επίσης πρέπει να αλλάξει τώρα και να σταματήσει να γίνει. Έχεις να δεις, το πρώτο που θα έκανα ήταν αυτό που σου είπα πριν. Να βάζουμε στον καθένα, ο κάθε εκλεγμένος που έχει αρμοδιότητες ή την αντιδήμαρχο, είναι εντεταλμένος, έχει κάποιους στόχους. Και θα πρέπει να είναι γνωστοί, να είναι συμφωνημένοι, να είναι ανοιχτοί σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, του παιδιά αυτό θα κάνουμε. Και στον κόσμο. Και στον κόσμο. Και στον κόσμο. Παιδιά. Εγώ εμείς είμαι υπέρ των ανοιχτών διαδικασιών. Αυτό θα κάνουμε. Έλατε να μας πείτε τη γνώμη. Τα νομικά πρόσωπα έχουμε συμβούλια που είναι όλες τις παρατάξεις. Και αυτά πρέπει να είναι ανοιχτά. Και σε πληροφορώ ότι εκεί η δουλειά είναι ακόμα καλύτερη. Εκεί υπάρχει πιο μεγάλη συνεργασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχει. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, καλός ή κακός, ένα δεν με τιμάει πολλές φορές να είμαι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο επικοινωνίας. Να σου πω. Δεν είναι καθόλου ελκυστικό για τη δικιά μας. Φαντάσου για εμάς κιόλας που απλά το βλέπουμε και δεν συμμετέχουμε. Εγώ πολλές φορές έχω επέμβει σε αυτό. Γιατί, να δεις, δεν με ενδιαφέρει αν εσύ έχεις προσωπικό με τον άλλον και τι κάνατε πριν. Και δεν ενδιαφέρει ούτε εμένα, ούτε τον κόσμο, ούτε ωφελεί την πόλη μας. Πηγαίνετε για ένα καφέ να τα πείτε.
Ελάτε εδώ να συζητήσουμε τι έχουμε να κάνουμε. Θέλετε, είστε τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Και το βάζω σε όλους τους βάζω απέναντι. Κάνουμε πάρα πολλές ώρες απλά για να πούμε κάτι. Ξέρω. Είναι και πολιτική να μου πεις. Πρέπει να είμαι υπέρ να λέμε λίγα πράγματα και σωστά. Λοιπόν, ο Δήμος έχει στελέχη, ξανά, υπηρεσιακά στελέχη. Πρέπει να τους δοθεί κίνδυνο. Ναι. Πρέπει να τους δοθεί όραμα. Καλώς ή κακώς είμαστε. Πρέπει να υπάρχει όραμα. Να έχουν κάποιο λόγο οι άνθρωποι για τους να πηγαίνουν καλά, να κάνουν το παραπάνω. Άλλη μια ερώτηση τώρα που θέλω εγώ. Πες στο Συμβούλιο. Έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας. Απ' τη μια μεριά έχουμε όχι, ίσως για να πούμε όχι, χωρίς ουσία, ίσως και με ουσία, δεν το ξέρουμε αυτό. Απ' την άλλη έχουμε ένα τυφλό, ναι στην εισήγηση, ναι στην εισήγηση. Πολλοί μπορεί να μην, έχουν, να μην ξέρουν καν ποια είναι η εισήγηση, δηλαδή να μπαίνουν μόνο για την ψηφοφορία. Πολλοί ψηφίζουν καλή εισήγηση. Ναι. Αυτό ρε παιδί μου, άσχετα με την επικοινωνία το πώς πλακώνω το μεταξύ τους. Θα σου πω ότι έχουμε το όχι, έχουμε το ναι και έχουμε και την αποχή. Ναι. Και μάλιστα είχα μια κουβέντα με το Θέμη τον Παυλόπουλο. Είχα κάτι, δέχομαι αποχή σαν διαμαρτυρία, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο και μια ανακοίνωση, κάτι, κάποιος να πει κάτι. Και εμείς παιδιά λείπαμε για κάποιο λόγο. Για ποιο, δηλαδή, απλά να λείπεις, να μπλοκάρεις τη λειτουργία του Δήμου, γιατί καλώς ή κακώς ψηφίζονται πράγματα που έχουν να κάνουν τη λειτουργία του Δήμου. Και να μην εξηγείς στον κόσμο και σε μένα ακόμα, που είμαι συνάδελφό στο Δημοτικό Συμβούλιο, για ποιο λόγο δεν ήρθες, για ποιο λόγο αργούμε να κάνουμε πράγματα στο Δήμο. Δεν μου είναι. Θα μπορούσε να είναι πιο. Να δοθεί μια εξήγηση. Ναι. Δεν το δέχομαι. Τέλος πάντων. Το όχι πολλές φορές. Είναι ξερό όχι. Και το ναι πολλές φορές είναι ξερό ναι. Και τα δύο ότι είναι ξερά για μένα είναι λάθος. Είναι λάθος. Και αυτά δεν πάνε πίσω τη λειτουργία. Αυτά τα πάνε πιο πίσω. Πιο πίσω. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι υπάρχει μια κουλτούρα πολιτική διοίκηση η οποία είναι πολύ παλιά. Και ήδη αποδυναμώ. Πρέπει να αποδυναμώσει τελείως ένα νέο μοντέλο, νέα κουλτούρα. Υπάρχει ελπίδα. Θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω στην ελπίδα. Δεν μου αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Από τους 41. Πώς τα κράταγες. Με πώς θα πήγαινα για καφέ όταν πρώτα. Είναι πιο σημαντικό. Καλά, ξέρω. Θα κράταγα αρκετούς από όλες τις παρατάξεις. Θα σου πω ότι Dream Team δεν έχω έτοιμο. Βάσει στήλ όμως. Θα το ταζητάγαμε στο κάτω γρήγορα. Εγώ δεν βλέπω, δε βλέπω το Δημοτικό Συμβούλιο σαν παρατάξεις. Βλέπω σαν ανθρώπους, σαν συμβούλους. Υπάρχουν σύμβουλοι που εγώ θέλω να συνεργάζομαι μαζί τους. Έχουν να δώσουν πράγματα στην πόλη. Και κάτι άσχετο τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Για το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι. Το Δημοτικό Συμβούλιο λες ρε παιδί μου ότι μπορεί η αποχή να κλείσει κάποια πράγματα, να τα φέρει πίσω, να γίνει, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχεις όμως τις επιτροπές που το ξεπερνάει όλο αυτό. Με τις νέες δομοθέσεις, ναι. Δεν σε νοιάζει στην ουσία. Δηλαδή, κάποιες φορές δείχνει και η Δημοτική Αρχή ότι είναι λίγο αδιάφορη η ψηφοφορία. Ναι. Γιατί, okay, διαφωνώ, έτσι κι αλλιώς θα το περάσουν, ας πούμε. Διαφωνώ. Οι επιτροπές θα διευκολύνουν τεχνικά την κατάσταση. Διαφωνώ. Πρέπει τα θέματα να πηγαίνουν στο Συμβούλιο να συζητούνται, να ακούγονται δημόσια στον κόσμο. Να εκτιθέμεθα ο καθένας στην άποψη ή τη μία άποψη. Το ξέρω ναι ή το ξέρω όχι του καθενός. Πρέπει να βγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να πηγαίνουν προτετελεσμένα όπως πάνε τώρα. Κοιτάξτε, λειτουργικά, αν έχει ψηφιστεί στην Οικονομική Επιτροπή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει η απόφαση. Αυτό, εκεί θέλω να σταθώ.
Με ρωτάς αν συμφωνώ με τον νόμο ή όχι. Σαν φιλοσοφία συμφωνείς με αυτό το πώς γίνεται. Κοίταξε, αυτό είναι η απάντηση δίνεται ad hoc, ρε παιδί μου. Γιατί υπάρχουν σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι απαραίτητο για να δουλέψει, κάποιες άλλες μπορεί να είναι. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να μπορούμε να τα βρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χωρίς να υπάρχει ανάγκη τροπών. Δεν σ' αρέσει αυτό. Την κρατάμε, εντάξει, την κρατάμε. Γράφεται στα πρακτικά, εντάξει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, μία ερώτηση, γιατί είχαμε μία διαφωνία πριν με το χρόνο. Λέγαμε αν είσαι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το χρόνο. Με 33 χρόνια. Μικρότερος, γίνεται. Και σου είπα, ακριβώς, σου ρίχνει δύο. Ναι, δύο χρόνια μικρότερος. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα το Κάντο Πράξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ και μία πρόταση. Προτείνω σε επόμενη εκπομπή να φέρετε έναν από τη μία παράταξη και έναν από την άλλη παράταξη. Εμείς εδώ είμαστε και... είναι κάτι που θέλουμε να υλοποιήσουμε, έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα σχέδιο που το έχουμε εδώ και πολύ καιρό και περιμένουμε να βρούμε τα άτομα που θα ανοιχτούν και θα δεχτούν. Εμείς το είχαμε ονομάσει Κάντο Debate. Ναι. Αλλά θα δούμε τώρα. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο το πλάνο. Είναι διαθέσιμος λοιπόν ο Κώστας για το πρώτο debate που θα έχουμε. Και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.